Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Μετά από πολλές δοκιμές, από διάφορα συστήματα που έχω δοκιμάσει, αυτή είναι η ομάδα που έχω καταλήξει. Πούλησα τον Σαλάχ από ό,τι βλέπετε και έχω τον Τραωρέ από το Season Progress. Εδώ έχει βγει λίγο από το design, δεν ξέρω γιατί. Ο οποίος σαν βασικός μου αρέσει πολύ περισσότερο σχέση με όταν τον έβαζα σαν αλλαγή. Τον Βερόν τον έχω στην ομάδα μόνο και μόνο για το chemistry στον Μέση, αλλιώς θα έφευγε. Άμα βρω τώρα που να δίνω link στο Μέση, θα φύγει ο Βερόν. Βλέπετε, έχουμε κάνει mauve τον Van Dijk, μου αρέσει πάρα πολύ σαν design. Και δώσαμε το κόκκινο Ivo στον Μέση, το Champs Excellence από το Weekend League που πήραμε, που έχει κάνει την κάρτα πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Ο Μέση μάλλον θα μείνει για καιρό στην ομάδα. Έχει και πολύ ωραία stats, βλέπετε 47 match, 16 goal, 37 assist. Γενικά βοηθάει πάρα πολύ μες στο γήπεδο με τον dribbling και τις πάσεις που έχει. Και το τελείωμα του είναι πάρα πολύ καλό. Γενικά η ομάδα μου αρέσει έτσι όπως είναι. Το δίδυμο πίσω στην άμυνα Van Dijk και Βαράν είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγο Μαρτίνες δεν μου αρέσει, αλλά μένει στην ομάδα μόνο και μόνο για το chemistry. Ο trend είναι αρκετά καλός, απλά με προβληματίζει λίγο το pace του, αλλά είναι καλύτερος από τις υπόλοιπες επιλογές που έχουμε. Η ομάδα έτσι θα μείνει, τόσο να βγάλουμε τίποτα ακραίο. Έχω 450.000 coins, συγγνώμη, τα οποία δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Θα πάμε να δούμε τα squad battles rewards που άνοιξα off camera. Οπότε το reaction δεν θα είναι live, θα σου έχει σχολιασμό από πάνω. Μαζί με κάποια packs που άνοιξα στο stream που κάναμε. Και έχουμε και κάποια άλλα picks και κάποια packs από τα objectives, τα οποία θα ανοιχτούν μετά από τα packs που θα δείτε τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα squad battles rewards. Προφανώς δεν είναι live reaction, είναι voice over, τα έχω ανοίξει και απλά κάνω το σχολιασμό από πάνω. Βγήκαμε Elite 2. Από βλακεία μου, θα μπορούσα να έχουμε πάει Elite 1, απλά ξέχασα να παίξω ένα game. Οπότε βγήκαμε Elite 2, δεν πειράζει ότι είναι. Ανοίγουμε το πρώτο pack, νομίζω είναι Rare Mega Pack, το οποίο δεν είναι walkout. Είναι center back, Γαλλία, από το γαλλικό. Είναι, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι, αλλά θυμάμαι ότι είναι αδιάφορο. Α, είναι ο Ερνάντες και έχουμε και μια inform μέσα, οπότε τουλάχιστον πήραμε 10k. Μετά πάμε στο 85+, το οποίο κλασικά, όπως συνήθως, δεν είναι καν walkout. Είναι ο 85, είναι ο Robertson, προχωράμε. Και έχουν μείνει τα 2,75x10. Το πρώτο δεν είναι walkout. Left back, δεν θυμάμαι καν, δεν έχει σημασία. Αδιάφορο. Δεύτερο 75x10. Δεν είναι ούτε αυτό walkout. CDM, Γαλλία, ο Καμαρά, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι. Α, ο Καντέ. Και τουλάχιστον είχαμε κι άλλον inform, το Dragusin ή Dragusin. Παιδιά, πάμε να κάνουμε claim αυτά. Είναι ένα 84x2. Ένα player pick 75+, 78+, 81x3 και 82x3. Λοιπόν, πάμε στο 80+. Okay. Έχουμε walkout το 88 με 75+. Τίποτα, μακένι. Πάμε στο 75x2. Γυναίκα, δεν είναι walkout, δεν μας κάνει. Λοιπόν, πάμε 78+. Δεν είναι walkout, αδιάφορο. Πάμε στο 81x3. Εδώ είναι uniform. Δεν είναι walkout. Right wing, Ισπανία. Λίγκα F. Ποια είναι, δεν έχω ιδέα. Real, όχι. Αν ήταν Real ήταν η Αθήνα. Τώρα είναι η Σαριέγγι. Λέγεται να έχει και μια συγγένεια με το Σαριέγγι του Παναθηναϊκού. Πάμε στο 82x3. Ούτε εδώ walkout. Right mid, Αργεντινή, δεν έχει σημασία. Πάμε και στο 84x2, εδώ ένα walkout. Εδώ έχει walkout, ψηλό τον βλέπω. CDM, Ελβετία, ο Τζάκα. Κακό walkout. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι 2-84. Και Delict. Πριν βλέπετε, έχω κάνει claim και την Ελένα Τζουλβέιν από κάποιο objective. Έκανα κάποια squad battles και είπα να βάλω μερικούς παίχτες και μερικές παίχτριες για να την κάνουμε και αυτήν. Δεν νομίζω να χρησιμοποιηθεί. Είναι 4-4, παίζει right wing, right mid και striker. Έχει καλό dribbling, βασικά καλό agility, καλό balance, τα άλλα είναι πολύ mid. Και έχουμε και δύο player picks, είναι 2,80+. Τους έχουμε και τους δύο. Οκ, θα πάρουμε Ελνεσίρι. Και το δεύτερο θα είναι Άντριχ. Οκ.
Έχω γύρω στα 10 packs ως και παραπάνω. Είναι όλα από objectives. Είδατε έχουμε και ένα 50k που είναι από τα squad battles από τα milestones. Εδώ δεν έχουμε τίποτα, CDM Βραζιλία. Α, 84 Κασιμίρο. Πάμε στο 75x2. Εδώ δεν έχουμε ούτε το walkout. Τους έχουμε και τους δύο. Πάμε σε άλλο ένα 75x2. Τίποτα και ο Pinnock. Άλλο ένα 75x2, νομίζω και το τελευταίο. Ούτε εδώ έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Τουλάχιστον δεν έχουμε duplicate. Μετά πρέπει να έχουμε 75x3. Ναι. Μοιάζει με το χούλιτα από μακριά αυτός. Α, τρόμαξα λίγο. Δεν είδα walkout και αναρωτήθηκα. Αλλά έμοιαζε με το χούλιτα από μακριά. Πάμε σε 75x3 ξανά. Τίποτα και εδώ πέρα. Έχουμε μετά 78+. Δεν έχουμε walkout. Άλλο ένα 78+. Ξανά τίποτα. Ορσολίνη, ok. Έχουμε 81x3. Ούτε εδώ έχουμε walkout. Center back Ιταλία, δεν έχει σημασία, κανένα σε Σέρμπι θα είναι. Ρουμανιόλι. 82x3. Ούτε εδώ έχουμε walkout. CDM, Βραζιλία. Κασεμίρο πάλι. Ναι. Και πάμε και στο 50k pack. Μένουν 83+. Δεν είναι πάλι walkout. CM, Ισπανία, La Liga. Από την Μπαρσελόνα. Κάνας Γκάβι. Ναι. Από 83+, βγάλαμε 83. Τέλεια.